Καλημέρα κύριε Παπαναστάση. Νίκος Παπαναστάς, βουλευτής του ΚΚΕ. Καλημέρα σας. Από το ξηρόμερο κύριε Παπαναστάση, ε. Άκραφα και ξηρόμερο. Και να πω τώρα, γιατί θα σας ζητήσουμε ένα σχόλιο για αυτά που έγιναν στην παρέλαση στη Φιλαδέλφεια, ότι είστε αντισυνταγματάρχες εν αποστρατεία, έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Θα ήθελα λοιπόν τη δική σας εικόνα για αυτά τα ξεκούρδιστα στρατιωτάκια που παρενέβησαν εκεί στην παρέλαση, που σημειώνω έγινε για την επέτειο του, όχι βέβαια, για να χτυπήσουν, λέει, το μιλιταρισμό. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, το κυρίαρχο μήνυμα το οποίο εκφράζεται συνήθως σε κάθε εθνική επέτειο είναι η ομόνοια, η ομοψυχία, η ενότητα, και είναι μηνύματα τα οποία εμείς λέμε ότι δεν αντικατοπτρίζουν μια πραγματικότητα ούτε στην εποχή που γράφτηκαν αυτές οι ιστορικές σελίδες, αλλά ούτε και σήμερα. Για παράδειγμα, το 1940, όταν η κυρίαρχη αστική τάξη που είναι σήμερα και εκφράζεται και μέσα από την πολιτική της κυβέρνησης, mm-hmm. μιλάει για ενότητα και ομοψυχία την εποχή εκείνη, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και γνωρίζει και ο κόσμος ότι χιλιάδες κομμουνιστές ήταν κλεισμένοι στα κολαστήρια της εποχής και οι οποίοι ζητούσαν εναγωνίως να συμμετάσχουν σε αυτήν την υπεράσπιση των συνόρων mm-hmm. και των κυριαρχικών δικαιωμάτων τότε, και το καθεστώς του στιγνού δικτάτορα, του σκληρού δικτάτορα, τον οποίο κοιτά να εξορίσουν σήμερα, τους το απαγόρευσε, τους κράτησε κλεισμένους μέσα στα σίδερα και αποτέλεσμα ήταν να τους παραδώσουν στους κατακτητές όταν αυτοί ήρθαν στην Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός λοιπόν γνωρίζει ότι δεν είναι ακριβώς τόσο εξοραϊσμένα τα πράγματα. Αυτή λοιπόν η αντίληψη και η αίσθηση θα βρει πολλούς τρόπους να εκφραστεί. Ένας από αυτούς ήταν και αυτή την οποία επέλεξαν τα παιδιά αυτά, είτε για κάποιους δόκιμους είτε για κάποιους αδόκιμους, όμως ήταν μια διαφοροποίηση την οποία επέλεξαν να κάνουν. Το θέμα είναι αυτή ακριβώς η πραγματική ιστορία, όπως έχει εξελιχθεί, να διδαχθεί στα σχολεία. Έτσι και οι νέοι μας θα αισθανθούν. Είχε συνάφεια όμως, κύριε Παπαναστάση, αυτή η αντίδραση με το ουσιαστικό μέρος που εσείς περιγράφετε? Δηλαδή, ο αντιμιλιταρισμός είναι καλό πράγμα, όχι όμως όταν ο άλλος έρχεται με τα όπλα. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα που μπορείς να το κουβεντιάσεις μετά ή σε άλλη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή όλα τα υπόλοιπα παιδιά είναι σαν να ήταν κορόιδα που έκαναν αυτό που έκαναν. Αν διαφωνούμε με το στρατιωτικό βήμα στις παρελάσεις, πρέπει να το καθιερώσουμε, αλλά πρέπει να είναι δουλειά της πολιτείας. Κοιτάξτε, δεν θα μπούμε τώρα στην εικόνα, γιατί δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η απέτηση κομματιού της νεολαίας, και αυτό εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε, η απέτηση ενός μεγάλου μέρους της νεολαίας, mm-hmm. της νεολαίας συνολικά θα έλεγα εγώ, ναι. να διδαχθούν την πραγματική ιστορία πρώτον, και δεύτερον να τους δοθεί η δυνατότητα μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι πιο βίαιο και πιο καταπιεστικό και από την παρέλαση και από οτιδήποτε άλλο, σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα να εκφράσουν ελεύθερα τον λόγο τους, τις αντιρρήσεις τους, τα όνειρά τους, την αλληλεγγύη τους, όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα και που χιλιάδες μηνύματα καθημερινά παραβιάζουν και βιάζουν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει ένας νέος, και την ευαισθησία και τη ριζοσπαστικότητα που έχει ένας νέος σήμερα. Ναι. Δεν είναι λοιπόν πάντα έτσι όμως, έτσι. Γιατί και ο κατακτητής νέους έστειλε να σκοτώνουν άλλους. Δηλαδή τη σφαγή στο δίστομο δεν την έκαναν ηλικιωμένοι. Θέλω να πω όμως, δεν ήτανε. Νομίζω γιατί ήταν Γερμανοί στρατιώτες που έμπαιναν μέσα και χτύπαγαν με την ξυφολόχη το μωρό, και ήταν άλλοι που πήγαιναν και προσπαθούσαν να προστατεύσουν το μωρό. Θέλω να πω, η νιώτη από μόνη της δεν είναι ένα φάρμακο που τα θεραπεύει όλα. Εξαρτάται και τι κατεύθυνση και τι στόχευση έχει. Νομίζω πως εγώ έβαλα μία παράμετρο η οποία έχει σχέση με την καταγραφή και την διδαχή της πραγματικής ιστορίας πρώτον, mm-hmm, αυτό και δεύτερον, το σημειώνω. Και δεύτερον την δυνατότητα σε αυτή τη νεολαία να εκφράσει αυτές τις αντιρρήσεις ή τις ενστάσεις ή τις με αδόκιμο τρόπο. Οι νέοι σήμερα πρέπει να έχουν μια επαναστατικότητα. Εμείς θέλουμε να τους βάλουμε μέσα σε κουτιά, να συμπεριφερθούν όπως πραγματικά απαιτεί ένα σύστημα, χωρίς φωνή, χωρίς μου, και δεν το βλέπουμε αυτό σε πάρα πολλές εκφάνσεις. Ακόμη και η κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήμια, το οποίο
το συναντάμε σε πολλές περιπτώσεις και στην καθημερινότητά μας. Δεν διαφέρει από αυτό. Γιατί αναντήρητα στα πανεπιστήμια υπάρχει εγκληματικότητα, υπάρχει διακίνηση ναρκωτικών και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι η ίδια εγκληματικότητα και διακίνηση ναρκωτικών που επικαλείται η κυβέρνηση υπάρχει σε κάθε γωνιά της Αθήνας, για παράδειγμα. Εκεί πέρα δεν υπάρχει άσυλο. Άρα, για μια φορά ακόμη οι νέοι μας αισθάνονται ότι είναι στόχος και στόχος είναι το μυαλό τους και η ελευθερία του να εκφράσουν την αντίρρησή τους και την αντίθεσή τους σε αυτά τα οποία τους αναγκάζει να βιώσει ένα σκληρό σύστημα σήμερα. Μια που λέτε για αντιρρήσεις, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην προανακριτική, για να πάμε σε αυτή που εξετάζει τυχόν ευθύνες του κυρίου Παπαγγελόπουλου, αρνήθηκε να εξαιρεθούν ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Πολάκης, όπως πρότεινε το Κινάλ και ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία. Θέλετε να μας εξηγήσετε γιατί? Ήταν μια αντίθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος σε μια ψηφοφορία όπου το Κινάλ και το Πασόκ υπερψήφισε την πρόταση του Κινάλ και του Πασόκ υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ απήχε ενώ η Ελληνική Λύση δήλωσε παρόν. Εμείς θα πρέπει να εστιάσουμε στην ουσία του προβλήματος αυτού. Εδώ πέρα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ να στείλουν ένα σκηνικό εκφυλισμού σε αυτήν την Επιτροπή, την προανακριτική, η βάση του οποίου είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και ανάθεση στη Βουλή των ανακριτικών αρμοδιοτήτων. Αυτό είναι το μεδούλι αυτής της ιστορίας. Και έχουμε από τη μια μεριά τη Νέα Δημοκρατία να εμένει σε ένα αίτημα εξαίρεσης που παρά τους νομικούς του ισχυρισμούς είναι ασυμβίβαστο με τη σύνθεση και τη λειτουργία μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Και από την άλλη μεριά έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Λέτε ότι παρανομεί δηλαδή η Νέα Δημοκρατία εκ των Κινάλ. Αξιοποιεί την μπάσα της Νέας Δημοκρατίας για να συμβάλλει σε διαλυτικά φαινόμενα που επί της ουσίας εμποδίζουν την έρευνα. Κάτι βέβαια που είχε γίνει και στην προηγούμενη επιτροπή για την Νοβάρτης. Εμείς λοιπόν λέμε για ο ΣΥΡΙΖΑ εμπροκειμένο θα έπρεπε να αποδεχθεί αυτό το ψήφισμα κατά την άποψή σας? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα τυπικό αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε όλα τα κόμματα να εφαρμόσουν αυτό το τυπικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαμάχη και σε αυτή τη διελκυστίδα η οποία δρά από προσανατολικά προς τον κόσμο. Εμείς λέμε ότι αυτές οι εκφυλιστικές διαδικασίες και οι άσφαιρες, αν θέλετε, αντιπαραθέσεις που ουσιαστικά επισκιάζουν την πραγματική ουσία της υπόθεσης Νοβάρτης δεν είναι άλλη από το κουκούλωμα της δράσης των επιχειρηματικών ομίλων στον χώρο του φαρμάκου και ταυτόχρονα δυσκολεύουν και την ουσιαστική εξέταση σε βάθος της υπόθεσης. Αυτό είναι το θέμα το οποίο εστιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα, το προβάλλει ξεκάθαρα και λέει στο λαό, κοιτάξτε αυτό και μην την κοιτάτε. Σας κουνάνε το δάχτυλο για να μην δείτε το δάσος εδώ δίπλα ή το δέντρο. Ακριβώς. Τώρα εντός των επόμενων ωρών ψηφίζεται το μεταναστευτικό προσφυγικό και αλλάζει εντελώς το καθεστώς ασύλου. Παροχής ασύλου. Ποια είναι η θέση του ΚΚΕ? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, σήμερα και τα δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί ουσιαστικά πρωτοστατούν σε αυτές τις στήρες διαμάχες, δηλώνουν και οι δύο ότι και μέσα από το νομοσχέδιο και από τις θέσεις τις οποίες έχουν εκφράσει ότι είναι προσιλωμένοι στην πολιτική του εγκλωβισμού χιλιάδων ξεριζωμένων ανθρώπων στη χώρα μας και μάλιστα εγκλωβισμένων μέσα σε απάνθρωπες συνθήκες, σε αυτούς τους γνωστούς καταβλισμούς της ντροπής, τους σπαρμένους σε όλη την Ελλάδα. Αυτά τα δύο κόμματα λοιπόν από τη μια μεριά τσακώνονται για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου της κυβέρνησης που ήδη έχει κατατεθεί και που βάζει εμπόδια στην παροχή ασύλου με τροποποίηση ακόμα και του περιεχόμενου της έννοιας πρόσφυγας και μετανάστης ή με ελαστικοποίηση των χωρών οι οποίες και των συνθήκων που επικρατούν στις χώρες προέλευσης και που θα τους χαρακτήριζαν σαν πρόσφυγες ή μετανάστες. Είναι προσιλωμένα λοιπόν και τα δύο κόμματα αυτά στην Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας
και όλων των αντιδραστικών αποφάσεων τα οποία έχει εκπέμψει, αν θέλετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει προσυπογράψει και η ελληνική κυβέρνηση. Από τη μια μεριά λοιπόν χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για τους κατατρεγμένους και από την άλλη δηλώνουν αμετακίνητοι συμμέτοχοι σε αυτό το έγκλημα, δίνοντας γη και είδωρ στους φωνιάδες των λαών με τη γνωστή συμμετοχή και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην μετατροπή της χώρας μας σε ένα απέραντο στρατόπεδο που όσο κι αν λέει ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας ότι η εγκατάσταση των στρατιωτικών δυνάμεων των Αμερικανών στην χώρα μας δεν στοχεύουν τρίτη χώρα, ναι. Είναι αστείο πραγματικά και το κατανοεί και ο ελληνικός λαός ότι εδώ είναι πλατφόρμες, είναι βάσεις επιβολής των ιμπεριαλιστικών σχεδίων στους λαούς της περιοχής για τους πρωτοπαραγωγικούς πόρους στην καταλήστευσή τους και τους δρόμους που θα τους μεταφέρουν στους πελάτες τους για τα κέρδη των μονοπωλίων. Κύριε Παπαναστάση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ολοκληρώσαμε και εμείς τη διαδρομή μας και το χρόνο μας. Την καλημέρα μας.